να μάθεις τώρα γιατί η Ρίκα Βαγιάννη έκανε στροφή στην καριέρα της και από Μύκονο το ρίξε σε Τίνο. Θες να ακούσεις γιατί ο Παναγιώτης ο Μπουγιούρης και ο Μύρωνας Στρατής ονειρεύονται λουκούμια και χαλβαδόπιτες. Σου έχω κι άλλους. Σου έχω τον Δημήτρη Μπάση, την Ευσταθία, τη Μαριάννα Τωμασάτου και τον Γιώργο Φρανιώτη. Η μάχη ανάμεσα στη Σύρο και στην Τίνο αρχίζει τώρα! Πήγαινε στη Σύρο τώρα. Είμαστε ήδη μες στο καράβι, έχουμε ανοίξει τα χέρια μας στο κατάστρωμα. Ταξιδεύουμε για Σύρα. Την Τίνο την προτείνω για όλο το χρόνο. Για μένα είναι παντός καιρού. Στην Τίνο βρέθηκα πολύ αργά στη ζωή μου. Είναι ένα νησί που έτσι κι αλλιώς έχει φοβερή ενέργεια. Μη είχε φάει Μύκονος. Στην Τίνο έχω πάει, έχω ζητήσει και έχω λάβει. Στην Τίνο ναι, μπορώ να φύγουν τα νεύρα εύκολα. Με πνέει να κάτσω και να παίξω τάβλη. Στην Τίνο πάντα βρίσκεσαι στη ησυχία, ακόμα και στην καρδιά του καλοκαιριού. Άμα θες να γίνεις ερημίτης, γίνεσαι. Κρυφούς θησαυρούς και πληροφορίες. Αλλά δεν λέω και πολλά για να μην μοιραστώ τα μυστικά. Τσάρκες στην Ερμόπολη, παγωτό. Το μεγαλύτερο νησί σε εμβέλεια τα σπάει, Σύρος. Κυνηγητά στο Πισκοπιό. Οι Συριανοί γενικά είναι πολύ εξωκαρδιά. Σε κάθε γωνιά, σε κάθε ταβερνάκι θα δεις και κάποιον να κρατάει ένα μπουζουκάκι, ένα μπαγλαμαδάκι. Φωνάζουνε, χορεύουνε, τραγουδάνε και αυτοί είναι έτσι. Ένα μικρό γλέντι. Όποιος θέλει να ζήσει ρομαντικές μέρες και νύχτες πρέπει να πάει στη Σύρο. Μετά από κάποια χρόνια παντρεύτηκα γυναίκα η οποία είναι από τη Σύρο. Λένε πολλοί ότι Τίνος δεν είναι μόνο η Παναγία και μόνο το προσκύνημά της. Ο πύργος νομίζω είναι ξεχωριστός γιατί είναι σαν να είσαι σε ένα άλλο νησί. Ο πύργος. Και μαζεύονται όλοι οι επιτάφοι και είναι όνειρο. Είναι ένα νησί που σου αποκαλύπτεται σταδιακά και μόνο αν το αξίζει. Είναι πολύ καλό, λένε, να βαφτίσει την Παναγία της Τίνου. Οπότε και πηγαίνουν άνθρωποι εκεί που έχουν παιδάκια μικρά, τα οποία είναι βαφτισμένα. Δεν το συζητώ και θα ξαναβαφτίζει εσύ. Νομίζω δεν θα είχα καμία δυσκολία να αφήσω τη ζωή μου στην Αθήνα και να ζω στην Τίνο. Εγώ θέλω να σου πω πολύ ειλικρινά ότι η Τίνος είναι η Παναγία και το προσκύνημά της. Για μένα η Σύρος είναι αρχοντιά. Με τα υπέροχα νεοκλασικά της κτίρια. Αξίζει κάποιος να κάνει πολλά χιλιόμετρα μες στη χώρα, να χαθεί μέσα στα σοκάκια, τα γραφικά. Να κάνει μια υπέροχη βόλτα με μια άμαξα. Να ανέβει στο κάστρο, να το γυρίσει. Η Άνω Σύρα. Με δυσκολία κάποιος συναντάει αμάξια εκεί. Ένα υπέροχο κομμάτι με υπέροχα σπίτια, μπουκαμβίλες. Είναι το κάτι άλλο η Σύρος, πραγματικά. Λουκούμια, χαλπατόπιτες. Είναι μια από τις πιο γλυκές αναμνήσεις μου. Σίγουρα θα σταματούσα στο αγάπη για να με κεράσουν γλυκό παστέλι σε λεμονόφιλο. Μην τυχόν και κανείς επισκεφτεί τη Σύρο και δεν φύγει φορτωμένος με χαλβαδόπιτες. Απ' τη Σύρο φεύγοντας παίρνεις λουκουμάκια. Έλα ρε, πες μου λίγο πώς λέγεται στην Κολυμπήθρα η ταβέρνα που πηγαίνουμε, της κύρας τέτοιας. Λοιπόν, εντάξει Γιάννη, με φώτισες, αγόρι μου. Είναι η κυρία Βικτωρία και είναι δίπλα στην Κολυμπήθρα με καταπληκτικά φαγητά που μαγειρεύει για την οικογένειά της. Όλο το νησί μαγειρεύει κολλασμένο. Οι ταξιδιώτες της Σύρου αγαπάνε τη ζωγραφική, τη λογοτεχνία. Η Τίνος είναι ένα θαύμα. Αν πούμε ότι στη χώρα μυρίζει θρησκεία, στον πύργο μυρίζει τέχνη. Πολυπλοκότητας, ιστορίας, πολιτισμού. Ο πύργος φέρει τη σφραγίδα ενός πολύ σπουδαίου γλύπτη, του Γιαννούλη Χαλεπά. Μια φούντωση, μια φλόγα που έχω μέσα στην καρδιά. Θα ήθελα να με χορτάσεις ολοχάδια και φιλιά. Ψηφίζω Σύρο γιατί μου αρέσει πολύ το μπισκοτολούκουμο. Αγαπώ τη Σύρο για τον πολιτισμό της. Να ψηφίσετε Τίνο, γιατί άμα δεν ψηφίσετε Τίνο θα σας κάψει ο Θεός.